Από χτες το βράδυ είναι ένα μέτωπο στην περιοχή προς τις Αμέλαντες, το οποίο κατευθύνεται προς τη Σκεπαστή. Ένα μέτωπο από την περιοχή των Κουρκουλών, που αυτό επίσης κατευθύνεται προς τη Σκεπαστή. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Δεν υπάρχει πάνω σε εμάς ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη φωτιά που έρχεται. Έχουμε βάλει στα τρακτέρ μας βιτία, ψυχαστικά και καλλιεργητές. Οργώνουμε όλα τα χωράφια από τα χέρια, ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Και προσπαθούμε μόνοι μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μα καμία, ούτε από αέρος ούτε από εδάφος, καμία βοήθεια στο χωριό. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν όλες αυτές τις μέρες είναι να έρχεται αστυνομία και να κενώνει τους γέρους. Βιώνουν τους γέρους από το χωριό. Γιατί αφήνουν ανεξέλεγκτο το χωριό να καούν τα σπίτια, να καούν οι περιουσίες μας, τα πάντα. Δεν υπάρχει πυροσβεστική δύναμη. Η πυροσβεστική δύναμη αυτή τη στιγμή βρίσκεται όλοι κάτω στο δρόμο των Κεχριών, η οποία εκεί είναι και τα κανάλια και γίνεται όλος ο τζερτζελές. Και ένα ελικόπτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ρίχνει, μας είπαν θα έρθουν Καναντέρ, μας είπαν θα έρθουν 1000 πράγματα. Ένα ελικόπτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ρίχνει είναι στο σημείο που είναι και οι δημοσιογράφοι, που είναι και τα κανάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να το βγάλετε στον αέρα, πέστε το. Δεν θέλετε να το βγάλετε, εγώ σας μιλάω επώνυμα. Αυτή είναι η πραγματική σκληρή πραγματικότητα. Θα καούμε όλοι ζωντανοί. Αυτή η φωτιά θα φτάσει στο Αιγαίο για να σβήσει με αυτή τη λογική που την τροφοδοτούν τη φωτιά να τη σβήσουν. Είναι τρελό αυτό που ζούμε, είναι παρανοϊκό και πιστεύω ότι είναι μια ισχυμένη κατάσταση να κάψουμε όλη την έδεια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πόση έκταση έχει καεί μέχρι στιγμής, πάνω από 40.000. Μέχρι στιγμής γύρω στις 40.000 στρέμματα και αντιστοιχής πευκοδάσους ρητίνης το δεκαπλάσιο από τη μεγάλη φωτιά που είχε πάρει πριν 3 χρόνια στη λίμνη. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, καταστραφήκαν περιουσίες και η φωτιά 3 μέρες με 0 μποφόρ. Είστε εδώ ο ίδιος σαν δημοσιογράφος, βλέπετε να έχει αέρα. Με 0 μποφόρ ακριβώς όπως σας το λέω και οι 3 μέρες με την όπισθεν. Και δεν υπάρχει πυροσβεστική δύναμη να τα απεξέλθει. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και πρέπει επιπλέον σε αυτή τη χώρα να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία να βγαίνουμε και να λέμε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στην Εύβοια και μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στην Εύβοια. Κολοκύθια. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο κόσμο προσπαθεί να ζει τι περιουσίε του. Και βλέπετε, καίγονται σπίτια, καίγονται χωριά. Το μόνο που κάνουν είναι να έρχεται αστυνομία και να βγαίνει τον κόσμο τα σπίτια του. Και όποιο έμεινε, έμεινε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Μόνοι μα προσπαθούμε να ζήσουμε. Πραγματικά μα πιάνει το παράπονο. Είμαστε τόσε οικογένειε, ψυχέ έχουμε κι εμεί, παιδιά. Πώς θα τα μεγαλώσουμε, καταστραφήκαν τα πάντα. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση στον κόσμο, ποιος θα μας πούνε, θα μας δώσουν ένα επίδομα, κολοκύθια τούμπανα. Για ένα χρόνο πάρτε 5 ψίχουλα και τελείωστε, κάναμε όλα ρόιδο. Να καούν τα σπίτια μας, να καούν τα χωράφια μας, να καούν τα πεύκα μας, να καούν όλες οι περιουσίες μας και μετά, εγώ είμαι 50 χρονών, ποιος θα με πάρει στη δουλειά σου, ποιο εργοστάσιο θα με πάρουν εμένα. Και όλα τα παιδιά εδώ των συναδέλφων που δουλεύουμε. Καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση. Είναι τραγική, είναι τραγική. Να τα δουν οι πολιτικές ηγεσίες αυτά τα χάλια και να καταλάβουν ότι είναι απαράδεκτοι με αυτές τις λογικές που έχουν. Δίνουν για εξοπλισμοί, για αεροπλάνα, δισεκατομμύρια ευρώ για να πολεμήσουν. Ποιο να πολεμήσουν, τους φίλους μας λέει. Και εμάς εδώ για φωτιές, για τέτοια, πού είναι τα Καναντέρ. Ένα Καναντέρ ήρθε το πρωί, δύο, ρίξανε 2 ρήψεις και σηκωθήκαν και φύγανε. Και πολεμάνε με ένα ελικόπτερο, μια σκάφη, να σβήσουν αυτή την τεράστια φωτιά. Μας δουλεύουνε. Να έρθουν εδώ οι μεγάλοι πολιτικοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί, να δουν τα χάλια τους. Να δουν τα χάλια τους, τι καταφέραν. Το πιο παρθένο μέρος της Εύβοιας, τη μεγαλύτερη φυσική ομορφιά που είχε η Εύβοια, την κάψαν, την κάναν στάχτη. Αυτά είναι τα χάλια τους όλων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να πω, είμαι αγανακτισμένος. Και εγώ και όλο το χωριό και όλοι κάτι και εδώ της περιοχής. Είμαστε αγανακτισμένοι. Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται. Δεν υπάρχει πολιτική προστασία, δεν είναι ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Ανοίγουν ζώνες οι μπουλντόζες, δεν υπάρχει πυροσβεστικό όχημα να τα υποστηρίξει. Κάνει ένα μικρό αεράκι, περνάει φωτιά απέναντι και ξανά φωτιά. Ξανά μάνα τα ίδια. Τρέχουμε να κόψουμε. Δηλαδή μας λιώσαν στην κούραση. Χωρίς καμία υποστήριξη. Μας λιώσαν στην κούραση, μας πεθάνανε. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται για αυτό το χάλι και να καμαρώνουν κιόλας. Και στο τέλος, όπως και στη λίμνη. Είχε έρθει και ο πρώτος Δημοκρατίας τότε και του δώσαν και παράσημα και στεφάνια και δώσ' του πάρ' του χαρές και πανηγύρια και όλα πάνε καλά. Αλλιάς αυτούς να ρωτήσουν σε αυτούς που καήκαν τότε τι πήραν από τη φωτιά. Να τους ρωτήσουν μόνο τι πήραν τότε αυτοί, αλλά τόσο θα πάρουμε και εμείς τώρα. Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδος. Και αυτό που μας κυβερνάνε. Δυστυχώς φίλε μου αυτή είναι.